Η τρίτη κάλπη είναι ένα πιθανό σενάριο, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να συγκρατήσει το ποσοστό του 40,79% που κέρδισε στι εκλογέ τη 21η Μαου. Μόνο με αυτό εξασφαλίζει την αυτοδυναμία, ακόμα και αν η Βουλή που θα προκύψει θα είναι επτακομματική. Με λίγα λόγια, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να διατηρηθεί πάνω από ένα όριο τη τάξη του 40% για να έχει σχεδόν εγγυημένη μία αυτοδυναμία. Βέβαια, το θέμα είναι τι αυτοδυναμία θα είναι αυτή. Αν στηρίζεται μονάχα σε 151 έδρε, η διακυβέρνηση θα είναι πολύ προβληματική. Στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν πω χρειάζονται τουλάχιστον 155 έδρε για να νιώθουν κάπω άνετα. Φυσικά πρέπει να συνυπολογιστεί πω έρχεται μια πολύ δύσκολη περίοδο, κατά την οποία η Κομισιόν θα έχει παρανοϊκέ απαιτήσει. Πρέπει να γίνει κατανοητό πω πάντοτε σε δεύτερε εκλογέ δεν υπάρχει η ίδια συμμετοχή του κόσμου, πόσο μάλλον όταν οι εκλογέ γίνονται στην καρδιά ενό καλοκαιριού. Όπω αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματο, οι νέοι στην πλειοψηφία του ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Το καλοκαίρι, όμω, όταν θα διεξαχθούν οι δεύτερε εκλογέ, θα είναι πολύ δύσκολο το σύνολο των νέων που ψήφισε στι πρώτε εκλογέ να ψηφίσει και πάλι. Αρκετοί από αυτού, μάλιστα, θα βρίσκονται σε εποχικέ εργασίε. Ταυτόχρονα, έχει τελειώσει οριστικά με βάση το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών το σενάριο μια αριστερή διακυβέρνηση είναι σαφέ ότι ο κόσμο δεν θέλει κάτι τέτοιο, αλλιώ δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία με τέτοια συντριπτικά ποσοστά. Όμω, αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη και αυτό είναι ένα γεγονό. Η στρατηγική του κόμματο εστιάζει στο να κρατήσει συσπηρωμένου του ψηφοφόρου, το αν θα το καταφέρει όμω είναι εξαιρετικά αμφίβολο.